Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Kitchen Lab, φιλαράκια μου. Σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερο το επεισόδιο γιατί είναι και γιορτινό. Θα φτιάξουμε μία βασιλόπιτα, αλλά όχι οποιαδήποτε βασιλόπιτα, το έχετε ακούσει ξανά αυτό. Μία βασιλόπιτα cake. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ γρήγορη συνταγή. Δεν χρειάζεται να δώσετε πολύ σημασία στη βασιλόπιτα. Ούτε ή άλλως ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι κόβουν ένα κομμάτι και αρχίζουν να ψάχνουν το φλουρί. Οπότε τη διαλύουν. Για ποιο λόγο να ασχοληθούμε με τις ώρες, εφόσον θα διαλύσουν όλη τη βασιλόπιτά μας. Αλλά στο τέλος την τρώνε. Που πρέπει να είναι γευστική. Γι' αυτό το λόγο σας δίνω αυτή τη συνταγή που είναι η καλύτερη και η πιο εύκολη που υπάρχει. Ξεκινάμε κατευθείαν. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Χρησιμοποιώ κανονικό βούτυρο για τη συνταγή, βούτυρο αγελάδος. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μαργαρίνη μπορείτε, αλλά το βουτυράκι, το κανονικό, ξέρετε ότι είναι πολύ πιο νόστιμο. Το κόβω σε μικρά κομμάτια και πολύ καλό θα ήταν, σε αυτό το σημείο να σας πω, το βούτυρο να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αν μπορείτε αφήσει το μία ωρίτσα τουλάχιστον έξω, σε θερμοκρασία δωματίου, για να φρατέψει πολύ περισσότερο το κέικ. Και ρίχνουμε και την άχνη ζάχαρη. Βάζουμε στο μίξερ και χτυπάμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Σε περίπτωση που δεν έχετε τόσο μεγάλο μίξερ και έχετε το μικρό μιξεράκι, μπορείτε να το κάνετε και με το μικρό το μιξεράκι, αρκεί να χτυπήσετε για πάρα πολύ ώρα και σε μεγάλο μπολ, γιατί θα φεύγει η άχνη ζάχαρη παντού. Επίσης, άλλο ένα που ήθελα να σας πω, ναι, ότι άμα δεν έχετε καθόλου μίξερ, πάλι γίνεται συνταγή. Απλά θα περιμένετε το βούτυρο να μαλακώσει πάρα μα πάρα πολύ και θα χτυπήσετε με το σύρμα για αρκετή ώρα. Ως τώρα έχω χτυπήσει 2-3 λεπτάκια στο μίξερ, έχει αφρατέψει πάρα πολύ καλά το βούτυρο. Θα βγάλετε το γκάδο του μίξερ, πάρετε λίγο τις άκρες με μία μαρίζ, με μία σπάτουλα. Και συνεχίζουμε το χτύπημα, χτυπήστε για τουλάχιστον 5 λεπτά. Τα 5 λεπτάκια έχουν περάσει και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε πόσο πολλαπλασιάστηκε ο όγκος από το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Φούσκωσε πάρα πολύ το μείγμα και αυτό ήταν πραγματικά που θέλαμε. Πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Σε ένα μικρό μπλεντεράκι θα ρίξετε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, κανονική ζάχαρη. Το μαχλέπι. Μαστίχα δεν θα βάλετε αρκετή. Θα βάλετε όσο χρειάζεται. Περίπου τόσο. Το μοσχοκάριδό μας. Και σε περίπτωση όπου βάλετε βανιλίνες, θα τις βάλετε τώρα. Σε περίπτωση που βάλετε σιρόπι, θα το βάλετε μέσα στο μείγμα. Διαλέξτε και παίρνετε. Τι θέλετε. Εντάξει, εγώ θα βάλω σιρόπι, οπότε δεν θα βάλω τις βανιλίνες εδώ μέσα. Έχουμε συνολικά 400 γραμμάρια αλεύρι που χρησιμοποιούμε στη συνταγή. Από τα 400 γραμμάρια αλεύρι θα πάρω 2 κουταλιές της σούπας και θα τις ρίξω μέσα στο μιξεράκι. Έτσι όπως είναι, χτυπάω πολύ καλά στο μιξεράκι. Έχουν διαλυθεί τέλεια όλα μέσα στο αλεύρι και τη ζάχαρη. Είναι πολύ σημαντικό να βάλετε και αλεύρι, όπως έβαλα, 2 κουταλιές σούπας. Γιατί τώρα θα αρχίσουμε να προσθέτουμε τα αυγά. Οπότε, με το που ρίξουμε τα αυγά, θα αρχίσει το μείγμα μας να χωρίζει το βούτυρο μαζί με τα αυγά. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Και όπως σας είπα, εγώ δεν έβαλα βανιλίνες πριν μέσα στο μείγμα. Θα ρίξω σιρόπι βανίλιας, περίπου 2 κουταλιές του γλυκού ή λίγο λιγότερο από 1 κουταλιά της σούπας. Ξαναβάζουμε στο μίξερ και πάμε να τα ανακατέψουμε. Το έχω βάλει στο 1, ίσα να ανακατεύει. Θα προσθέσω σιγά σιγά ένα-ένα τα αυγά. Λοιπόν, σπάω ένα αυγουλάκι μέσα στο μπολ και βλέπω αν έχει κάνει ένα τσόφλι. Δεν έχει, όλα πάνε μια χαρά, κοιτάξτε κι εσείς. Και έτσι όπως είναι, το προσθέτω μέσα στο μείγμα με το βούτυρο. Με το που απορροφήσω ένα αυγό, σπάω το επόμενο. Και μόλις απορροφηθεί, ρίχνω το επόμενο. Και επαναλαμβάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα αυγά. Και το τελευταίο μας. Λοιπόν,
Έχουν απορροφηθεί όλα τα αυγουλάκια μας και κοιτάξτε εδώ ένα μείγμα. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Τόσο αφράτο και τόσο ωραίο. Επαναλαμβάνω ότι τα αυγά καλό θα ήταν να είναι και αυτά στη θερμοκρασία δωματίου. Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, δηλαδή κάτι είναι πολύ κρύο και μπει μέσα στο βούτυρο, είναι πολύ λογικό να κάνει γρουμπαλάκια το βούτυρο, αλλά δεν μας πειράζει, συνεχίζουμε κανονικά τη συνταγή μας. Και τώρα, πάμε να τελειώσουμε όλη μας τη συνταγή με μία μαρίς. Θα ρίξετε μέσα το γαλατάκι και ανακατέψτε ελάχιστα με τη μαρίς. Ελάχιστα. Προσθέτουμε όλο το αλεύρι μαζί με το baking powder αφού πρώτα το ανακατέψουμε. Και ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να δώσετε λίγο αγάπη στο μείγμα σας. Μην αρχίσετε να κάνετε βιαστικές κινήσεις πολύ σιγανά με τη μαρίς. Κοιτάξτε πόσο σιγανά. Ίσα ίσα χαϊδεύω το μείγμα μου. Κοιτάξτε πόση λίγη ώρα έχω ανακατέψει. Όσο ανακατεύουμε, τόσο θα πέσει ο όγκος του μείγματος. Είναι κάτι που δεν θέλουμε. Κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία για να φουσκώσει. Οπότε μην ανακατέψετε πάρα πολύ. Άμα δείτε λίγο αλευράκι κάπου σε κάποια σημεία, αφήστε το. Δεν τρέχει τίποτα, θα βγει το κέικ μια χαρά. Τώρα έχω μία φόρμα με αποσπόμενη βάση από 25 εκατοστά και πάνω και σε μιζάρω τη φορμούλα μου. Σε μιζάρω σημαίνει αλευροβουτυρώνω. Το μυστικό στο αλευροβουτύρωμα είναι το γύρω-γύρω. Γιατί άμα δεν βούτυρο αλευρώσουμε γύρω-γύρω, το κέικ μας θα κολλήσει γύρω-γύρω και δεν θα μπορεί να φουσκώσει. Θα φουσκώσει μόνο προς τη μέση. Έχετε δει κάποια κέικ που φουσκώνουν στη μέση και δεν φουσκώνουν στις άκρες? Είναι γι' αυτό, επειδή το κρατάει στα πλάγια η φόρμα. Άμα βούτυρο αλευρώσουμε πάρα πολύ καλά, θα φουσκώσει ομοιόμορφα. Λοιπόν, έριξα αρκετό βούτυρο. Θα ρίξω και λίγο αλευράκι μέσα. Και φροντίζουμε να πάει παντού το αλευράκι μας. Πολύ καλά. Τεινάζουμε να μην μείνει παραπανήσιο αλεύρι και ρίχνουμε όλο μας το μείγμα μέσα. Απλώνουμε καλά με μία σπάτουλα. Δεν είναι ανάγκη να το κάνετε τέλειο, καθώς ψήνετε θα γίνει τέλειο από μόνο του. Και σε καμία περίπτωση δεν ξύνουμε με τη σπάτουλα τις άκρες από τα ψάκια μας, γιατί θα κολλήσει με η βασιλόπιτά μας και δεν θέλουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να το ψήσουμε. Α, ξέχασα, το φλουρί. Πρέπει να βάλουμε και φλουρί βέβαια μέσα στη βασιλόπιτα. Καθίστε να το βάλω εδώ πέρα. Εγώ πάντα το βάζω ακριβώς εκεί πέρα και το καλύπτω κιόλας. Ακριβώς εκεί που έχω το άνοιγμα της φόρμας για να ξέρω ακριβώς που είναι και σε ποιον θα τύχει το φλουρί. Μυστικό τρελό. Προθερμασμένος ο φούρνος στους 180 βαθμούς στον αέρα, όσο πιο ψηλά γίνεται η σχάρα μας να είναι, για να περνάει από κάτω ο αέρας, ωστόσο θα ψήνει από κάτω το κέικ μας και θα φουσκώσει προς τα πάνω. Άμα βάλουμε χαμηλά το κέικ μας μέσα στο φούρνο, θα περνάει ο αέρας από πάνω και θα συμπιέζει και δεν θα τα αφήνει να φουσκώσει. Οπότε, στους 180 βαθμούς για περίπου 45 λεπτάκια, ψηλά και θα βγει μια βασιλόπιτα τούμπανο. Η βασιλόπιτά μου είναι έτοιμη, την έχω αφήσει να κρυώσει πάρα πολύ καλά και θέλω να δείτε πόσο τούμπανο έχει γίνει. Πιο τούμπανο δεν γίνεται. Αυτή είναι μια πραγματική τούμπανο βασιλόπιτα. Είναι πεντανόστιμη, σας το υπόσχομαι, και ήρθε η ώρα να τη στολίσουμε. Μπορείτε να κάνετε ό,τι γλάσσα θέλετε. Στο site μου έχω άπειρες συνταγές. Μπορείτε να βάλετε σοκολάτα, μπορείτε να βάλετε ένα γλάσο το κανονικό που βάζουμε πάνω στα cupcakes. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ αυτό που διάλεξα να κάνω είναι αυτό που πάντα μα πάντα πετυχαίνει. Λίγο άχνη ζαχαρίτσα. Έχω λίγα ωραία διακοσμητικά εδώ πέρα. Και βρέχει άχνη ζάχαρη. Έτσι πρέπει να είναι, ρε παιδιά, μια βασιλόπιτα. Με πολύ, 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 πολύ άχνη ζάχαρη. Βουαλά! Και πάμε τώρα να βγάλουμε τα διακοσμητικά μας. Πολύ προσεκτικά. Wow! Και το τελευταίο μας, πολύ προσεκτικά. Oh, τι ωραία βασιλόπιτα είναι αυτή. Και πάμε να κόψουμε την κομματάρα μας.
πάει για το Χριστό, για την Παναγίτσα, για το σπίτι μας, για το kitchen lab, για όλα αυτά. Μην τα ξεχάσετε και μετά για τον εαυτό σας. Μην είστε αχάριστοι. Αυτό είναι έργο τέχνης, δεν είναι βασιλόπιτα. Αλλά ποιος χρειάζεται πιατάκι σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρεις έτσι όπως είναι την κομματάρα σου και να αρχίσεις να τρως. Κόλλεσε, Παναγία μου. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι τόσο εύκολη, αλλά νομίζω είναι πιο γευστική από την δύσκολη τσουρέκι βασιλόπιτα που κάνουμε. Παναγία μου. Καταλαβαίνεις τη μαστίχα, καταλαβαίνεις το μαχλέπι, καταλαβαίνεις το πορτοκάλι, καταλαβαίνεις τα πάντα. Είναι γευστικότατο. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε τη συνταγή σας, το λύστε όπως θέλετε τη δικιά σας βασιλόπιτα και στείλτε μου φωτογραφίες για να δω. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να γράψετε από κάτω ό,τι σχόλια έχετε. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!